στήλος γεγονάς ορθοδοξίας θείς δόγμασιν υποστηρίζον την εκκλησίαν ιεράρχα αθανάσιε το γαρπατρι, Χριστόν Θεών Χαίρετε Κυρίο πάντοτε αγαπητοί μου εν Χριστό αδελφοί και ακροατές, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας, και σήμερα με την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα μιλήσουμε για τον βίο των εναγείς πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Αθανασίου και Κυρίλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας. Και θα πούμε και κάποια δογματικά θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα γνωρίζουμε εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Διότι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας αγωνίστηκαν πάρα πολύ και έχησαν αίμα και υδρότα για να παγιωθεί το δόγμα της Εκκλησίας όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Η Εκκλησία του Χριστού αγαπητοί φίλοι ιδρύθηκε με το αίμα του Χριστού επάνω στο Σταυρό αλλά στηρίζεται επάνω στο αίμα των Αγίων Μαρτύρων, των Αγίων Πατέρων και όλων αυτών των ηρώων της πίστεως. Δικαίω λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος ονομάστηκε από την ιστορία μας Μέγας καθώς και Αγιότερος των Ηρώων και ηρωικότερος των Αγίων. Ο Άγιος Πατήρ Μόνα Αθανάσιος, στήλος της Ορθοδοξίας και φωστήρ της Οικουμένης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, απογονής στο το έτος 295 μετά Χριστόν, λίγο πριν ξεσπάσει ο μεγάλος διογμός του Διοκλητιανού. Από μικρός δεν αρεσκόταν σε τίποτε άλλο παράστα του Θεού και της Εκκλησίας. Μια ημέρα, καθώς έπαιζε στην παραλία με τους φίλους του, αναπαριστώντας με την μεγαλύτερη σοβαρότητα τις εκκλησιαστικές τελετές, ο Αθανάσιος τέλεσε εν είδη επισκόπου το βάπτισμα παιδιών που ακόμη δεν είχαν δεχθεί το φωτισμό του βαπτίσματος. Ο επίσκοπος της Αλεξανδρίας Αλέξανδρος το παρατήρησε αυτό με θαυμασμό διακήρυξε την εγκυρότητα του βαπτίσματος και πήρε το παιδί υπό την προστασία του. Τι ακριβώς έκανε δηλαδή ο Άγιος. Εκεί όπως έπαιζαν στην παραλία έκανε πως βάπτιζε τα παιδάκια και έκανε όλη την τελετή και έλεγε όλα τα λόγια. Παρότι δεν ήταν ιερέας, μικρό παιδάκι ήταν. Και ο επίσκοπος Αλέξανδρος τις επικύρωσε αυτές τις βαπτίσεις. Κατά την περίοδο των σπουδών του, ο Αθανάσιος έδειξε μέτριο ενδιαφέρον για την θύραθεν κοσμική γνώση. Προτιμούσε να υφαίνει εν σιωπή τον Χιτώνα των Αγίων Αρετών, μελετώντας την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, και αποσύρθηκε για ένα διάστημα στην έρημο της Θηβαΐδας, κοντά στον Όσιο Αντώνιο, του οποίου υπήρξε σε όλη τη ζωή του ένθερμος μαθητής του. Ο Μέγας Αθανάσιος είναι και ο βιογράφος του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου. Κατόπιν επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, χειροτονήθηκε διάκονος και ξεκίνησε το θεολογικό και ποιμαντικό του έργο. Τότε έγραψε τα δύο πρώτα έργα του. «Λόγος κατά Ελλήνων», δηλαδή «κατά ειδωλολατρών» και «περί της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου». Και καταδίκασε έτσι τις σάτοπες φιλοσοφίες και δοξασίες των ειδωλολατρών και απέδειξε μέσα από τις γραφές ότι ο λόγος του Πατρός, ο Χριστός δηλαδή, δεν είναι μονάχα ο δημιουργός του κόσμου, η σοφία και η πρόνοια του Πατρός, αλλά ότι έγινε σωτήρ των ανθρώπων, οι οποίοι είχαν υποπέσει στη φθορά. Αυτός γαρ εν ή να ημίς θεοποιηθόμεν. Έγινε δηλαδή ο Θεός άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, το θήτα με μικρό, να μας κάνει δηλαδή παιδιά του Θεού. Αυτό το είπε ο Μέγας Αθανάσιος. Κοινωνώντας με τον Χριστό, γινόμαστε κοινωνοί με την Θεία Φύση Του. Όχι κατά φύσιν, αλλά κατά χάριν γινόμαστε κοινωνοί. Διότι ο Χριστός δεν είναι απλό δημιούργημα, αλλά καταφύσιν λόγος και Υιός του Πατρός, μονογενής Υιός του Θεού. Και ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να μας κάνει θετούς Υιούς του Πατρός. Αυτό να το εξηγήσουμε αγαπητοί φίλοι. Ο Χριστός είναι καταφύσιν Υιός του Πατρός, από τη φύση του δηλαδή, και γεννήθηκε από τον Πατέρα ο Υιός του, προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος, ο υλικός και ο αόρατος και μας καλεί όλους εμάς τώρα να πάμε κοντά Του και να μας κάνει θετούς ιού του Πατρός, δηλαδή παιδιά του Θεού κατά χάριν, όχι κατά φύσιν. Ο μόνος κατά φύσιν του Πατρός είναι ο Χριστός. Ο Μέγας Αθανάσιος υπήρξε ακλόνητος υπερασπιστής του δόγματος, της θεότητας του Λόγου του Θεού και της πίστεως στην Αγία Τριάδα, υπήρξε ο Κήρυκας της Ενχριστώ Αγιότητος και Θεόσεως. Την εποχή εκείνη, ένας πρωτοπρεσβύτερος της Αλεξανδρίας, ο Άριος, ο οποίος ήταν άνθρωπος εριστικός, που εμπιστευόταν πιο πολύ την ανθρώπινη λογική, παρά την πίστη, σε ζητήματα που αφορούν τα Θεία Μυστήρια, ξεκίνησε να διδάσκει την αίρεσή του στον λαό. Και τι δίδασκε αυτός ο ερετικός ο Άριος. Δίδασκε ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι αιώνιος, ότι δημιουργήθηκε εν χρόνο και κατά συνέπεια δεν μπορεί να ονομάζεται Υιός του Θεού ο Χριστός παρά μεταφορικά. Μεγάλη αίρεση. Το ορθό δόγμα ποιο είναι που πιστεύει η Εκκλησία μας. Ότι ο Χριστός γεννήθηκε από τον Πατέρα από τον Επουράνιο Πατέρα, προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος, υλικό και αόρατος. Και δεν ονομάζεται Υιός του Θεού μεταφορικά, αλλά είναι στα αλήθεια Υιός του Θεού καταφύσιν Ο Άριος δηλαδή με απλά λόγια είπε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και ότι δημιουργήθηκε εν χρόνο, ενώ εμείς γνωρίζουμε αυτό που λένε οι πατέρες, ότι ο Χριστός είναι άχρονος όπως και ο Πατέρας και το Πανάγιο Πνεύμα. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ένας Θεός, τριαδικός, με τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις. Τότε στην Αλεξάνδρεια συνεκλήθη σύνοδος υπό τον Άγιο Πέτρο Αλεξανδρίας και εξεδίωξαν τον Άριο, ο οποίος κατέφυγε στην Κεσάρια και σκόρπισε γρήγορα την σύγχυση σε όλη την αυτοκρατορία, σε βαθμό που ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος υποχρεώθηκε να συγκαλέσει την Μεγάλη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας το 325, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία αποτελείται το από τους 318 θεοφόρους πατέρες. Μεταξύ αυτών ήταν ο Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Νικόλαος, Άγιος Σπυρίδων και άλλοι πατέρες και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος διετύπωσε και διακήρυξε με σαφήνεια ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Διακήρυξε δηλαδή την θεότητα του Λόγου του Θεού. Ο Άγιος Αθανάσιος ήταν παρόν στην πρώτη σύνοδο, ως μέλος της συνοδείας του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας Αλεξάνδρου και συμμετείχε στις εργασίες της Συνόδου και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, υπερασπιζόμενο την αλήθεια, προκαλώντας τον θαυμασμό των Ορθοδόξων, αλλά και το άσπονδο δομήσος των ερετικών. Έκτοτε για όλη του τη ζωή ο Μέγας Αθανάσιος ταυτίστηκε με την ομολογία ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα. Το όνομα Αθανάσιος έγινε συνώνυμο του δόγματος της Νικαίας της Ορθοδόξου Πίστεως. Μετά από τον θάνατο του Αγίου Αλεξάνδρου το 326, ο φλογερός Αθανάσιος εξελέγει ομόφωνα από τον λαό της Αλεξανδρίας, παρά τον νεαρό της ηλικία του, για να τον διαδεχθεί στον επισκοπικό θρόνο του Αγίου Μάρκου. Πρώτη του ενέργεια του Αγίου Αθανασίου ως επισκόπου ήταν να αποκαταστήσει την ενότητα και την ευταξία στην τεράστια υπαρχία του, η οποία υπέφερε όχι μόνο από τους αιρετικούς του Αρίου, αλλά και από τους σχισματικούς του Μελιτίου. Αυτός ο Μελίτιος τι ακριβώς ήταν. Αυτός ήταν σχισματικός, ο οποίος εναντιώθηκε στον Άγιο Πέτρο Αλεξανδρίας και ψευτοχειροτώνησε ολόκληρη σύνοδο και ιεραρχία και διετάραξε για πολλά χρόνια την εκκλησιαστική ζωή στην Αίγυπτο. Επίσης ο Μέγας Αθανάσιος βρέθηκε αντιμέτωπος με την διαφθορά των ηθών και την διαφθορά του ιερατίου. Επιχρόνια περιόδευε σε όλες τις επαρχίες της Αιγύπτου μέχρι τα αιθιοπικά σύνορα, κηρύττοντας και χειροτονώντας επισκόπους. Απέκτησε έτσι την αγάπη του λαού ο οποίος τον αισθανόταν ως πατέρα του. Επισκεπτόταν επίσης τα αναρρίθμητα μοναστήρια στην έρημο της Θηβαΐδας και διέμενε στην Μονή των Ταβενισιωτών, το μεγάλο μοναστικό συγκρότημα που είχε ιδρύσει ο Όσιος Παχώμιος. Όσο έλειπε όμως από την Αλεξάνδρεια ο Άγιος, οι οπαδοί του σχισματικού μελιτίου διέδωσαν πάρα πολλές συκοφαντίες εναντίον του και όταν επέστρεψε ο Άγιος βρέθηκε να κατηγορείται ότι εξελέγει αντικανονικά, ότι είχε καταχρεώσει την επισκοπή του, ότι μεταχειριζόταν κάθε λογής βία εναντίον των αντιπάλων του και ιδίω ότι είχε αναποδογυρίσει και ποδοπατήσει το δισκοπότηρο ενός ψευτοιερέα του Μελιτίου. Όλα αυτά ήταν ψέματα. Κατηγορήθηκε επίσης ότι είχε στηρίξει οικονομικά συνομότες που ραδιουργούσαν κατά του αυτοκράτορος Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Αθανάσιος τότε μετέβη στην Νικομίδια, όπου βρισκόταν ο Μέγας Κωνσταντίνος και δεν δυσκολεύτηκε να αποδείξει ότι είναι αθώος. Μόλις όμως επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια, κατηγορήθηκε από τους εχθρούς του ότι δολοφόνησε τον οπαδό του Μελιτίου Επίσκοπο Υψάλλας Αρσένιο και ότι χρησιμοποιούσε το κομμένο χέρι του σε τελετές μαγείας. Ο Αθανάσιος ανακάλυψε αυτόν τον Αρσένιο στο μοναστήρι που κρυβόταν και του τον παρουσίασε ζωντανό και η αθωότητά του αποδείχθηκε. Στο διάστημα αυτό ο Άριος, ο οποίος ύστερα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο είχε εξοριστεί, κατόρθωσε να κερδίσει την εύνοια του αυτοκράτορα χάρη στον φίλο του Ευσέβιο Νικομιδίας, ο οποίος Ευσέβιος ήταν άνθρωπος της αυλής, πανούργος και δόλιος. Πέτυχε ο Άριος να του επιτραπεί να επιστρέψει πίσω στην Αλεξάνδρεια, όπου και διέβηβε την αίρεσή του στο λαό μέσα από άσματα και αποφθέγματα. Ο Μέγας Αθανάσιος ωστόσο δεν υπέκυπτε, και αρνεί το δυναμικά να δεχθεί τον ερετικό σε κοινωνία. Δεν ήθελε δηλαδή να συγκοινωνήσει με τον Άριο, ούτε να παρευρεθεί σε εκκλησιαστική τελετή του Αρίου, αλλά ούτε και να τον μνημονεύσει στα δίπτυχα ως επίσκοπο της Εκκλησίας. Γιατί ο Άριος μπορεί να αποκαταστάθηκε στον κλήρο, λόγω χρημάτων που έδωσε και λόγω των γνωριμιών που είχε, Εν τούτης όμως δεν ήταν ορθόδοξος. Υποκρίθηκε ότι δήθεν μετενόησε για να τον δεχθούν πίσω και να κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Το 335, με την ευκαιρία του εορτασμού των 30 χρόνων της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε νέα σύνοδο στην Τύρο της Παλαιστίνης για να αποκατασταθεί η τάξη. Οι περισσότεροι όμως από τους επισκόπους που ήσαν παρόντες δεν είχαν επιλεγεί τυχαία. Ήσαν οι πιο άσπον διεχθροί του Αγίου Αθανασίου και όταν ο Άγιος παρουσιάστηκε με 40 Αιγυπτίους επισκόπους του απαγόρευσαν την είσοδο και οι οπαδοί του σχισματικού μελιτίου μπόρεσαν να εκθέσουν με άνεση τις συκοφαντίες τους και τις κατηγορίες εναντίον του Αθανασίου με κύριο επιχείρημα ότι ο Αθανάσιος είχε εμποδίσει δήθεν τον ανεφοδιασμό της Κωνσταντινούπολης με σιτάρι. Παρουσίασαν μάλιστα και μία γυναίκα, την οποία ισχυρίζονταν ότι την είχε βιάσει ο Μέγας Αθανάσιος. Ο Αθανάσιος είπε σε έναν φίλο του να πλησιάσει αντί για αυτόν και πάρα αυτά η γυναίκα που δεν είχε δει ποτέ της τον Άγιο, διακήρυξε ότι αναγνώρισε τον βιαστή της, αποκαλύπτοντας με τον τρόπο αυτό την απάτη. Ήταν αγαπητοί φίλοι ολοφάνερο ότι οι αντίπαλοί του μηχανεύονταν πάση θυσία την εξόντωσή του. Ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση τον Άγιο Αθανάσιο για να βάλουν ερετικούς επισκόπους σε όλες τις επισκοπές. Απ' έξω υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πλήθος, το οποίο φώναζε αποκαλώντας τον Άγιο Μάγο, άξεστο και ανάξιο. Ο Αθανάσιος επέλεξε την συνετότερη στάση. Έφυγε κρυφά για την Κωνσταντινούπολη, όπου ζήτησε δικαίωση από τον Κωνσταντίνο, σταματώντας τον την ώρα που εκείνος έκανε περίπατο με το άλογο. Παρά την υποστήριξη που είχε ο Άγιος από τον λαό της Αλεξανδρίας, και παρά τις επιστολές του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου προς τον Αυτοκράτορα, ο Άγιος εξορίστηκε στα Τρέβυρα, την πρωτεύουσα της Γαλατίας, από το 335 έως το 337. Πλέον επισήμως αποκαταστάθηκε ο Άριος στην Εκκλησία και ο Μέγας Κωνσταντίνος, επηρεασμένος από τον ερετικό Ευσέβιο, διέταξε να συλλειτουργήσει ο Αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης Άγιος Αλέξανδρος με τον ερετικό Άριο. Ο Άγιος Αλέξανδρος όταν το άκουσε αυτό έκανε προσευχή στο Χριστό όλη τη νύχτα. «Σε παρακαλώ Χριστέ μου», του έλεγε, «μην επιτρέψεις να γίνει το κακό αυτό». Του έβαλαν το μαχαίρι του Αγίου Αλεξάνδρου στο λαιμό και του είπαν «Θα συλλειτουργήσεις με τον Άριο, θέλεις δε θέλεις». Και προσευχήθηκε ο Άγιος Αλέξανδρος και την επομένη ημέρα το πρωί, ενώ ο Άριος ετοιμαζόταν γεμάτος έπαρση να πάει να συλλειτουργήσει με τον Άγιο Αλέξανδρο, χτυπήθηκε από την Θεία Δικαιοσύνη και πέθανε με ιδεχθή τρόπο. Ακριβώς πριν την λειτουργία, όταν τα εντός Θεία του χύθηκαν έξω, τη στιγμή κατά την οποία είχε πάει για την σωματική του ανάγκη. Δύο χρόνια αργότερα μετά από τον θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο γιος του Κωνσταντίνος ο Δεύτερος επανέφερε τον Άγιο Αθανάσιο από την εξορία και ο Αθανάσιος επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια περνώντας από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και την Αντιόχεια για να στερεώσει την Ορθόδοξη πίστη. Η είσοδός του στην Αλεξάνδρεια, 23 Νοεμβρίου του 337, χαιρετίστηκε από σύσωμο τον κλήρο και τον λαό. Όμως ο Ευσέβιος Νικομηδίας και οι οπαδοί του Αρίου δεν παρετήθηκαν. Ξεκίνησαν πάρα αυτά τις συκοφαντίες τους, χαρακτηρίζοντας αντικανονική την αποκατάσταση του Αγίου Αθανασίου στον επισκοπικό θρόνο. Τότε συνεκλήθη μία σύνοδο των ομολογητών της πίστεως, το έτος 338 και εξασφάλισε στον Άγιο Αθανάσιο την ομόφωνη υποστήριξη όλων των επισκόπων της Αιγύπτου. Έγινε δηλαδή σύνοδος και όλοι οι επίσκοποι της Αιγύπτου τάχθηκαν με την πλευρά της Ορθοδοξίας, με τον Μέγα Αθανάσιο δηλαδή. Τότε ήταν που ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας αποφάσισε να εγκαταλείψει το ασκητήριό του στην Θηβαΐδα και να έρθει στην Αλεξάνδρεια για να υποστηρίξει τον Άγιο Αθανάσιο με την μαρτυρία του Λόγου του και των θαυμάτων του. Οι Αριανοί τότε συνεκάλεσαν την δική τους ληστρική σύνοδο στην Αντιόχεια και επιχείρησαν να εγκαταστήσουν με τη βία στον θρόνο της Αλεξανδρίας κάποιον Γρηγόριο Καπαδόκη, ερετικό Αριανό, και να αποσπάσουν τους ναούς από τους Ορθοδόξους. Αυτό έγινε το 339. Θέλησαν δηλαδή οι Αριανοί να βάλουν δικό τους επίσκοπο στην Αλεξάνδρεια και να πάρουν τους ναούς με τη βία από τους Ορθοδόξους. Η πόλη ολόκληρη είχε γίνει θέατρο συμπλοκών και ταραχών. Οπότε ο Αθανάσιος αποφάσισε να αποσυρθεί προσωρινά για να εμποδίσει έτσι την εξάπλωση του κακού και κατέφυγε στην Ρώμη, αφού προηγουμένως εμψύχωσε τους κληρικούς του και τους παρότρινε να μείνουν ενωμένοι ενάντια στον εγκάθετο αριανό ιεράρχη. Ο Πάπας της Ρώμης Ιούλιος τον υποδέχθηκε εγκάρδια και παρήχε κάθε υποστήριξη σε εκείνον. Ο Μέγας Αθανάσιος δεν ήταν απλώς ένας εξόριστος επίσκοπος, αλλά είχε καταστεί υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Ο Πάπας Ιούλιος συνεκάλεσε σύνοδο η οποία ανεκήριξε τον Άγιο Αθανάσιο ως μοναδικό νόμιμο επίσκοπο Αλεξανδρίας και ανεγνώρισε την αθωότητά του έναντι όλων των γελίων κατηγοριών που είχαν εκτοξευθεί εναντίον του. Εκεί στη Ρώμη ο Άγιος Αθανάσιος βρήκε και άλλους εξορίστους ομολογητές, όπως τον Άγιο Παύλο Κωνσταντινουπόλεως εξακολουθούσε να διοικεί την επισκοπή του μέσω αλληλογραφίας και συνέβαλε τα μέγιστα στην άνθηση του μοναχισμού στην Δύση, γνωστοποιώντας τους τον βίο του Αγίου Αντωνίου και των υπολείπων ασκητών της Αιγύπτου. Το 343, οι δύο συναυτοκράτορες, Κωνσταντιος στην Ανατολή και Κόνστας στη Δύση, αποφάσισαν να συγκαλέσουν μία μεγάλη σύνοδο στην Σαρδική, σημερινή Σόφια, για να λυθεί το ζήτημα του θρόνου της Αλεξανδρίας και να συμφωνηθεί μία ομολογία πίστεως. Δυστυχώς όμως όλοι τότε είχαν πέσει στην αίρεση του Αρίου ότι ο Χριστός είναι κτίσμα και πολεμούσαν πάρα πολύ τον Μέγα Αθανάσιο. Ο αυτοκράτορας της Ανατολή όμως Κωνσταντιός ο οποίος είχε προσχωρήσει στους οπαδούς του Αρίου, παρεμπόδισε την αποκατάσταση των Ορθοδόξων Επισκόπων στην θέση τους. Δεν επέτρεψε δηλαδή να επιστρέψουν πίσω οι εξόριστοι επίσκοποι. Και τι έκανε, επικύρωσε το να ανέβει στο θρόνο της Αλεξανδρίας ένας ερετικός ονόματι Γρηγόριος και έπειτα ο Κωνσταντιός κατεδίωξε όλους τους Ορθοδόξους Επισκόπους και σκόρπισε τον τρόμο σε όλη την αυτοκρατορία. Μόλις πέθανε ο αιρετικός ψευτοεπίσκοπος Γρηγόριος, ο Κωνσταντιος πρότεινε επανειλημμένα στον Άγιο Αθανάσιο, ο οποίος τότε διέμενε στην Ακουηλία, να αναλάβει εκ νέου τον θρόνο του. Είχε δείξει κάποια σχετική μεταμέλεια και ήθελε να αποκαταστήσει τον Άγιο στον θρόνο του. Τέλος, ύστερα από τις πιέσεις του Κόνστα, του αυτοκράτορα δηλαδή της Δίσεως, του Πάπα της Ρώμης Ιουλίου και των αξιωματούχων της Αυλής, ο Άγιος Αθανάσιος δέχθηκε να επιστρέψει στην Αίγυπτο, περνώντας από την Αντιόχεια, όπου ο αυτοκράτορας τον διαβεβαίωσε για την υποστήριξή του και τον θαυμασμό του και πέρασε ο Άγιος από την Κεσάρια και από τα Ιεροσόλυμα. Μπαίνοντα ο Άγιο στην Αλεξάνδρεια, ύστερα από εξορία πάνω από έξι χρόνια, την 21η Οκτωβρίου του 346, τον υποδέχθηκε εκεί μέγα πλήθο, που μαζεύτηκε σαν μελίση από όλε τι γωνιέ τη Αιγύπτου και τον επεθυμούσε με βάγια, ύμνου και χορούς, όπω το Χριστό όταν εισήλθε στα Ιεροσόλυμα. Στο πρόσωπο του Αγίου Αθανασίου, ήταν ο ίδιος ο Χριστός παρών στην ειρηνευωμένη εκκλησία του. Επί μία δωδεκαετία ο Άγιος Ιεράρχης μπόρεσε να αφοσιωθεί στο πνευματικό του πίμνιο, στην ανάπτυξη του μοναχισμού και στο ιεραποστολικό έργο σε πρόσφατα εκχριστιανιστήσες περιοχές όπως η Αιθιοπία και έστειλε εκεί τον Άγιο Φρουμέντιο για να διδάξει το χριστιανισμό. Δυστυχώς όμως η νίκη αυτή της Ορθοδοξίας δεν κράτησε πολύ. Το 353 ο Κωνστάντιος ανέλαβε ως μόνος αυτοκράτορας και υπέπεσε ξανά στην αίρεση των Αριανών, οι οποίοι αφού τον πήραν με το μέρος τους εξαπέλυσαν με ακόμη μεγαλύτερο μίσος επίθεση κατά της Οικουμενικής Συνόδου της Νικέας και κυρίως στο πρόσωπο του Μεγάλου Αθανασίου. Ο Αυτοκράτορας κατεδίκασε τον Άγιο Αθανάσιο με εξορία και τους δυτικούς επισκόπους που έως τότε παρέμεναν πιστοί στην Ορθοδοξία τους ανάγκασε να επικυρώσουν την καθαίρεση του Αγίου με την ψευτοσύνοδο που έγινε στο Μιλάνο το 355. Ο Πάπας Λιβέριος και ο επίσκοπος Κορδούης Όσιος, ο οποίος τότε ήταν 100 ετών, διαμαρτυρήθηκαν. Τους εξόρισαν και αυτούς χωρίς δισταγμό, καθώς επίσης εξόρισαν και τον Άγιο Ιλάριο, επίσκοπο Πικταβίου. Δεν έμενε πια παρά να προβούν στην εκδίωξη του Αθανασίου, τον οποίον προστάτευε ολόκληρος ο λαός της Αλεξανδρίας. Έδιωξαν δηλαδή πρώτα όλους τους Ορθοδόξους Επισκόπους, οι οποίοι ήσαν υποστηρικτές του Αγίου Θανάσιου και στο τέλος εξεδίωξαν και το Μέγα Αθανάσιο. Την νύχτα της 8ης Φεβρουαρίου του 356, ο διοικητής Συριανός, επικεφαλής περισσότερων από 5.000 στρατιωτών, περικύκλωσε το ναό του Αγίου Θεονά, όπου πλήθος χριστιανών είχε συγκεντρωθεί εκεί για να τελέσει η Ιερά Αγρυπνία. Εν μέσω κραυγών και αναστάτωσης, ο Αθανάσιος παρέμενε ακλόνητος στην καθέδρα του και γύρω του οι πιστοί σε πυκνές σειρές ήσαν έτοιμοι να πεθάνουν για να υπερασπίσουν τον Πειμενάρχη τους. Τέλος, οι φίλοι του τον έσυραν παρά την θέλησή του έξω από τον ναό και τον έπεισαν να φύγει στην έρημο γρήγορα ξέσπασαν ταραχέ εναντίον των αρχών σε ολόκληρη την πόλη. Οι στρατιώτες του αυτοκράτορα, ο οποίος είπαμε ήταν αριανός, ερετικός, έσφαζαν άνδρες και γυναικόπαιδα, ατίμαζαν αφιερωμένες παρθένους, λαιλατούσαν και βεβήλωναν τόπους λατρείας. Δόθηκε τότε διαταγή να διωχθεί ο Αθανάσιος ως στασιαστής και να τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό όποιος θα του παρέχει άσυλο. Ακόμη και ψωμί και νερό όποιος δώσει στον Αθανάσιο είπε θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό. Ακούστε τι τράβηξαν οι πατέρες μας για να στηριχθεί η Ορθοδοξία. Διοκόμενος συνεχώς τότε ο Άγιος Αθανάσιος αναγκαζόταν να αλλάζει συχνά τόπο κατοικίας. Την πιο σταθερή υποστήριξη και την πιο πρόθυμη φιλοξενία την βρήκε κυρίως κοντά στους μοναχούς. Έζησε έξι ολόκληρα χρόνια ως φυγάς, στηρίζοντας την ορθόδοξη πίστη με δεκάδες θεολογικά συγγράμματα, εγκυκλίους και επιστολές στους επισκόπους όλου του κόσμου. Έστελνε γράμματα παντού για να στηρίξει την Ορθοδοξία ο Άγιος. Στην Αλεξάνδρεια είχε ενθρονιστεί ως επίσκοπος ο ερετικός Γεώργιος Καπαδόκης. Ένας άνθρωπος άπλιστος, βίαιος και αδίστακτος, ο οποίος γρήγορα αιματοκύλησε όλη την Αίγυπτο για να καθυποτάξει τους Ορθοδόξους. Εξόρισε επισκόπους, κατεδίκασε σε καταναγκαστικά έργα όσους έρχονταν σε επαφή με τον Αθανάσιο, απαγόρευσε τη συνάξεις των Ορθοδόξων πιστών, διέταξε να γδάρουν και να καύσουν ζωντανού όλους όσοι δεν θα υποτάσσονταν στην αίρεση του Αρίου. Μετά από έναν χρόνο θηριωδίας, ο λαός της Αλεξανδρίας απειβδισμένος εξεγέρθηκε και τον ανάγκασε να τραπεί σε φυγή. Η κατάσταση της Εκκλησίας ήταν τότε περισσότερο τραγική από κάθε άλλη φορά όλες οι φωνές που μπορούσαν να υψωθούν υπέρ της Ορθοδοξίας και να στυλιτεύσουν τις αιρετικές διατάξεις του αυτοκράτορα, είχαν σοπάσει. Οι επισκοπικές έδρες ή ήσαν κενές ή είχαν καταληφθεί από ερετικούς. Οι αιρετικοί απολάμβαναν την εύνοια του αυτοκράτορα και έτσι αποθρασύνθηκαν και επιχείρησαν να επιβάλουν όρους πίστεως ακόμη πιο ακραίους, αρνούμενοι απολύτως την θειότητα του Ιού και Λόγου του Θεού, καθώς επίσης αρνήθηκαν και την ομοιότητά του με τον Πατέρα, όπως η ερετική αέτιος και ευνόμιος. Όλοι οι επίσκοποι της Ανατολής είχαν φοβηθεί και είχαν συμβιβαστεί και ο συμβιβασμός, όπως λέει ο Άγιος Βασίλειος, είναι ίδιον της αρνήσεως. Κάποια στιγμή όμως ευαισθητοποιήθηκαν και διακήρυξαν ότι ο Υιός είναι τη ομοία ουσία με τον Πατέρα, είναι δηλαδή ομοούσιος με τον Πατέρα. Και κατάφεραν και πήραν με το μέρος τους τον Κωνσταντιο τον Αυτοκράτορα και τον έπεισαν να καταδικάσει τους ακραίους αριανόφρονες και να ανακαλέσει από την εξορία τον Πάπα Λιβέριο ο Άγιος Αθανάσιος και ο Επίσκοπος Πικταβίου Άγιος Ιλάριος εποφελήθηκαν αυτήν την ανάπαυλα, επιδιώκοντας την ειρήνη. Συνεκλήθησαν τότε δύο σύνοδοι, μία στο Ρήμινι και μία στην Σελεύκια, για να συμφωνήσουν μία κοινή διατύπωση πίστεως. Την επομένη χρονιά όμως, στην σύνοδο της Κωνσταντινούπόλεως, ο αυτοκράτορας επέβαλε πεισματικά και πάλι την διδασκαλία του Αρίου, καλυμμένη κάτω από μία αόριστη και δόλια διατύπωση και την επέβαλε δια της βίας σε όλη την αυτοκρατορία. Βλέπετε ότι ο αυτοκράτορας μία πήγαινε με τους Αριανούς, μία πήγαινε με τους Ορθοδόξους ο Άγιος Μελέτιος Αντιοχίας και όλοι οι Ορθόδοξοι Ιεράρχες εξορίστηκαν. Η αίρεση θριάμβευσε παντού. Η γη ολόκληρη οδυνόταν, ξαφνιασμένη που είχε γίνει αριανή, έγραφε ο Άγιος Ιερόνυμος. Όμως ο Κύριος αγρυπνήκε την εκκλησία του και κατασύγασε την καταιγίδα τη στιγμή που η καταστροφή έμοιαζε αναπόφευκτη. Το 361 ο Ιουλιανός ο Παραβάτης σφετερίστηκε την εξουσία και αμέσως επέβαλε με διάταγμα την ανεξιθρησκεία, να πιστεύει δηλαδή ο καθένας όπου θέλει. Ο Αθανάσιος μπόρεσε τότε να εξέλθει από την έρημο και να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια, όπου συνεκάλεσε σύνοδο και κάλεσε πίσω όλους τους διασκορπισμένους για χρόνια ομολογητές της πίστεως. Κατά την σύνοδο αυτή διακηρύχθηκε η θεότητα του Παναγίου Πνεύματος, που και αυτήν με τη σειρά τη είχαν αρχίσει να προσβάλλουν οι αιρετικοί. Πάρα πολλές πλάνες και αιρέσεις εκ των Αριανών έλεγαν ότι ο Χριστός δεν είναι Υιός του Θεού αλλά είναι κτίσμα το τελειότερο από όλα τα κτίσματα και έφτασαν στο σημείο οι βλάσιμοι Εκτός από το Χριστό να πούν ότι και το Πανάγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός, δεν είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και ότι και το Πανάγιο Πνεύμα είναι εκτίσμα αυτές τις αιρέσεις δίδασκαν. Και όλους αυτούς τους πολεμίους του Παναγίου Πνεύματος τους πολέμησε λίγα χρόνια αργότερα ο Άγιος Βασίλειος Ομέγας. Η ανεξιθρησκεία όμως που είχε ξεκινήσει επί Ιουλιανού του Παραβάτου δεν κράτησε πολύ. Ο αυτοκράτορας έβγαλε την μάσκα από πάνω του και δια της βίας ήθελε να αποκαταστήσει τη λατρεία των ειδόλων. Ακολουθώντας συμβουλές μάγων και μάντεων, ο Ιουλιανός έστειλε στρατό για να δολοφονήσει τον υπέρμαχο της Ορθοδοξίας, τον Άγιο Αθανάσιο. Του έλεγαν δηλαδή αυτή η μάγοι και η μάντις του Σατανά να πάει να εξολοθρεύσει τον Άγιο Αθανάσιο. Του στεκόταν αγκάθι ο Άγιος γιατί ήταν υπέρμαχος και στήλο της Ορθοδοξίας, όπως λέει και το απολυτικιό του, στήλο γέγονας Ορθοδοξίας, θείης δόγμασιν υποστηρίζον την Εκκλησίαν Ιεράρχα Αθανάσιε. Υποστήριξε δηλαδή την Εκκλησία με τα θεία δόγματα που δογμάτισε ο Μέγας Αθανάσιος. Προστατευμένος από την χάρη του Θεού, μπόρεσε ο Άγιος να διαφύγει για μία ακόμη φορά από τον όχλο που τον είχαν περικυκλώσει και με πλοίο ανέβηκε στην Θηβαίδα της Αιγύπτου. Οι άνθρωποι του αυτοκράτορα τον καταδίωξαν. Την στιγμή που φάνηκε το πλοίο τους στον ορίζοντα, ο Αθανάσιος πρόσταξε τον έκπληκτο καπετάνιο του πλοίου στο οποίο επέβαινε να γυρίσει την πρίμνη και να πάει προς το μέρος τους. Όταν έφτασε κοντά τους, οι στρατιώτες τους φώναξαν «Μήπως είδατε τον Αθανάσιο» Εκείνος αποκρίθηκε, αλλάζοντας την φωνή του «Ναι, μόλις τον συναντήσαμε, βιαστείτε» και καθώς κοπηλατούσαν με δύναμη, ο Άγιος μπόρεσε να συνεχίσει αλλάζοντας δρόμο. Εκεί στην Θηβαίδα διέμεινε για πάνω από έναν χρόνο, με την ήρεμη και παρηγορητική συναναστροφή των μοναχών του Αγίου Παχομίου. Μέχρι σότου ο Ιουλιανός ο Παραβάτης πέθανε το έτος 363. Μόλις ανέβηκε στον θρόνο ο Ορθόδοξος Ιωβιανός, έλαβε μέτρα για να στηρίξει την πίστη. Προσκάλεσε τον Αθανάσιο στην Αντιόχεια για να λύσει το πρόβλημα που αφορούσε την εκκλησιαστική αυτή έδρα. Ο πρόωρος θάνατος όμως του Ιωβιανού άφησε την θέση στον Ασεβή Ουάλεντα, ο οποίος επανέφερε με μεγαλύτερη αγριότητα την πολιτική του Κωνσταντίου. Ο Ουάλης ήταν και αυτός ερετικός αριανόφρονας. Ακούστε και τον βίο του Μεγάλου Βασιλείου την 1η Ιανουαρίου που έχουμε βάλει μέσα να δείτε πώς πολέμισε ο Ουάλης τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα. Τι έκανε ο Ουάλης. Διέταξε να εξοριστούν πάλι όλοι οι αρχιερείς που είχε ανακαλέσει από την εξορία ο Ιωβιανός. Ο Αθανάσιος τότε κρύφτηκε για τέσσερι μήνες μέσα σε ένα κημητήριο στα προάστια της Αλεξανδρίας για να ξεφύγει από την καταδίωξη του διοικητή της πόλης Τατιανού. Ο αυτοκράτορας τελικά ανέστηλε τον διωγμό και διέταξε την αποκατάσταση του μεγάλου ιεράρχη. Ο λαός χαρούμενος έτρεξε από παντού μέχρι το κρυσφύγετο του Αγίου για να τον μεταφέρει θριαμβευτικά στην έδρα του και ήταν στο εξής αποφασισμένος να φυλάξει πάση θυσία τον πιμένα του. Ύστερα από τόσους αγώνες και θλίψεις, ο Άγιος μπόρεσε αγαπητοί φίλοι να απολαύσει ήσυχα τα τελευταία χρόνια του βίου του, περιβαλλόμενος από την αγάπη των πιστών του και τον θαυμασμό όλου του κόσμου. Παρέδωσε το λάβαρο της Ορθοδοξίας στον Μέγα Βασίλειο, ώστε να συνεχίσει ο Μέγας Βασίλειος τον μεγάλο αγώνα για το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αγώνα που ήρθε εις πέρας μετά από την κίνηση του Μεγάλου Βασιλείου με την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη το 381, στην οποία Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο ήταν πρόεδρος ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Άγιος Αθανάσιος εκοιμήθη εν κυρίω την Δευτέρα Μαΐου του 373, σε ηλικία 75 ετών, πεπισμένος ότι έφερε εις πέρα στον καλόν αγώνα για την πίστη, την δικαιοσύνη και την αγάπη. Εξορίστηκε πέντε φορές και από τα 46 χρόνια της αρχιεροσύνης του, 16 χρόνια βρισκόταν μακριά από το πίμνιό του. Ποτέ όμως δεν έπαυσε να είναι ο επίσκοπος, δηλαδή ο επιβλέπων, ανεπίληπτος υπερασπιστής της πίστεως και ζώσα εικόνα του Χριστού, του μεγάλου αρχιερέως της σωτηρίας ημών. Η σταθερότητα και η ανένδοτη δράση του σε δογματικά ζητήματα δεν εμπόδιζαν διόλου αυτόν τον γενναίο στρατιώτη του Χριστού να είναι ο ταπεινός, ο πράος και η κτήρμον ποιμήν των πνευματικών προβάτων, ο φιλομόναχος, ο πατέρας των ορφανών, ο βοηθός των πτωχών. Με τον θείο λόγο που ενικούσε μέσα του, γινόταν τα πάντα της πάση. Μόλις εκοιμήθη ο Μέγας Αθανάσιος, τιμήθηκε αμέσως από ολόκληρη την Εκκλησία, εισάξιος με τους Πατριάρχες, τους Προφήτες, τους Αποστόλους και τους Μάρτυρες. Μέχρι σήμερα παρέμεινε η φράση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου προς το Μέγα Αθανάσιο «Αθανάσιον επενών αρετήν επενέσομε, η οποία μας φανερώνει το μέγεθος της αρετής του. Χαρακτηρίζεται επίσης ως ο ηρωικότερος από όλους τους Αγίους και αγιότερος από όλους τους ήρωες». Να 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 Ορθοδοξίας Πάσαν Κακοδοξίαν Νίκητε τροπέσαντες Λέγοντα τη ευσεβή τα πάντα πλούτισαντε, την εκλησία, μεγάλο κοσμίσαντε, αξιοράτε, χριστώ τον Θεό ευχέσιμον δωρουμένον πάση το μέγα Την ίδια ημέρα, 18 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει και την μνήμη του Αγίου Κυρίλου, ο οποίος υπήρξε διάδοχος του Αγίου Αθανασίου στον επισκοπικό θρόνο της Αλεξανδρίας. Όπως έλαμψε ο Αθανάσιος ως υπερασπιστής της θεότητος του Λόγου του Θεού, έτσι και ο Άγιος Κύριλλος ανάλωσε όλες τις δυνάμεις του για να υποστηρίξει το χριστολογικό δόγμα εναντίον του ασεβούς Νεστορίου, ο οποίος Νεστόριος έλεγε ότι η Θεοτόκος δεν είναι Θεοτόκος αλλά Χριστοτόκος. Ο Άγιος Κύριλος Αλεξανδρίας γεννήθηκε από γονείς ευγενείς. Έλαβε ευρεία μόρφωση στην Αλεξάνδρεια και φίτησε στις τότε γνωστές φιλοσοφικές σχολές. Συμπλήρωσε τις σπουδές του με τις μελέτες της θύραθεν σοφίας. Για την καλύτερη του κατάρτιση πήγε σε διάφορα μοναστήρια της Αιγυπτιακής ερήμου. Αναφέρεται πως πήγε και στην Ιτρία και για μία πενταετία παρέμεινε στην Μονή του Αγίου Μακαρίου, μελετώντας την Αγία Γραφή και ασκούμενος υπό την καθοδήγηση του γέροντος Σεραπίωνος. Στην συνέχεια αποφάσισε να μπει στις τάξεις του Ιερού Κλήρου. Στην αρχή υπηρέτησε ως διάκονος κοντά στον θείο του, Πατριάρχη Θεόφιλο. Όταν κοιμήθηκε ο Πατριάρχης Θεόφιλος, ο Άγιος Κύριλος τον διαδέχθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο είναι ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας και οικουμενικούς διδασκάλους. Στα 32 χρόνια της αρχιερατείας του αγωνίστηκε σκληρά για να ξεκαθαρίσει την Εκκλησία της Αλεξανδρίας από τις διάφορες αιρέσεις. Αρχικά από τους Νοβατιανούς και έπειτα από τους Ιδωλολάτρες. Στην συνέχεια στράφηκε εναντίον των Εβραίων και μετά από πολλές αιματηρές επεμβάσεις ο Άγιος Κύριλος κατόρθωσε να φέρει την ειρήνη. Η αίρεση όμως του Νεστορίου αναστατώνει την ειρήνη της Εκκλησίας. Ο Άγιος Κύριλος αναλαμβάνει τον αγώνα της προάσπισης της Ορθοδοξίας και γίνεται η ψυχή της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία έγινε το 451 στην Έφεσο της Μικράς Ασίας η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε τον Εστόριο και δογμάτισε ότι η Υπεραγία Θεοτόκος Μαρία είναι η όντως Θεοτόκος. Ό,τι ακριβώς ήταν ο Άγιος Αθανάσιος για τον Άριανισμό, υπήρξε και ο Άγιος Κύριλλος για τον Νεστοριανισμό, ώστε ονομάστηκε «Χαλκέντερος πρόμαχος της Ορθοδόξου Πίστεως». Ύστερα από τους πολλούς αυτούς αγώνες, ο Κύριλλος ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του στις 9 Ιουνίου του 444 μετά Χριστόν. Η Εκκλησία θέλησε μία φορά το χρόνο να εορτάζονται μαζί οι δύο αυτοί Αλεξανδρινοί πατέρες και μεγάλοι πρόμαχοι της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας πανηγυρικά στους δύο μεγάλους ιεράρχες, Αθανάσιο και Κύριλο, ψάλλει έργις λάμψαντες ορθοδοξίας, πάσαν σβέσαντες κακοδοξίαν, νικητέ τροπεοφόροι γεγόνατε. Τε στον σόν Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και εσώσον ημάς. Αμήν. Ως βρύσεις δίκρουνος, λάμπρος βλιστάνε με τον πελάτο πάση τη πέραση.